γεννήθηκε περίπου το 250 π.Χ. Παρ' όλα αυτά όμως πολλοί αμφισβητούν αυτή τη χρονιά γέννησης, δεν είναι σίγουρο. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς και γενικά γεννήθηκε σε μια δύσκολη περίοδο, καθώς γεννήθηκε στην περίοδο των διώξεων του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Δέκη. Από όταν ήταν μικρός, διακρίθηκε η συμπεριφορά του, καθώς και το πώς θα ήταν και ο χαρακτήρας του όταν μεγάλωνε, καθώς είχε βαθιά πίστη στο Θεό και ήταν και πολύ, ας πούμε, βοηθητικός άνθρωπος και φιλάνθρωπος, δηλαδή βοηθούσε τον κόσμο. Ένα συμβάν που έγινε όταν ήταν μικρός ήταν το γεγονός ότι βοήθησε φτωχούς, δίνοντάς του όλα τα σταφύλια που είχε στο αμπέλι που είχαν οι γονείς του. Συνέχεια η μητέρα του έκανε παρατήρηση για αυτή του την πράξη, γιατί αυτοί κόπιασαν πολύ καιρό για να μαζέψουν αυτά τα αμπέλια και τα σταφύλια για να φτιάξουν κρασί. Και τώρα δεν θα μπορούσαν να φτιάξουν εφόσον δεν είχαν τίποτα. Ο Μύρωνας όμως τότε το αγιασμένο της απάντησε ότι φύλαξε και για εμάς ο Θεός. Βρήκαν λοιπόν ένα τζαμπί σταφύλι με τρεις ρόγες. Το πήρανε, το λιώσανε σκούλα και το βάλανε στο ποτήρι στο σπίτι του. Στη συνέχεια όλος ο μούστος έχισε κρασιά και γέμισαν τα βαρέλια, όλα τα βαρέλια της οικογένειάς του και τα βαρέλια όλου του χωριού. Στη συνέχεια λοιπόν ο Άγιος Μύρωνας όταν μεγάλωσε έγινε γεωργός και ήταν πολύ καλός άνθρωπος και πολύ φιλάνθρωπος και βοηθούσε όλους τους ανήμπορους ανθρώπους. Τάιζε τους τροχούς, ας πούμε, έντυνε τους γυμνούς, φρόντιζε τα ορφανά, τις χείρες κτλ. Επίσης διακρίνεται ο πολύ αγαθός χαρακτήρας του σε δύο περιστατικά τα οποία έχουν σχέση με ληστές. Στο πρώτο περιστατικό, δύο ληστές πήγαν στο χωράφι του και πήγαν να του κλέψουν το σιτάρι. Ο πρώτος ληστής λοιπόν γέμισε το σακί του, το κουβάλισε στον ώμο και ήταν να φύγει. Όπως και ο δεύτερος έβαλε το σιτάρι στο σακί του και ήταν να φύγει. Παρ' όλα αυτά ο δεύτερος δυσκολευόταν να κουβάλισει το σακί του και να το βάλει στους ώμους του. Και τότε ο Άγιος Μύρωνας σηκώθηκε και πήγε προς τους ληστές, οι οποίοι νομίζανε ότι κοιμόταν. Πήγε στον δεύτερο ληστή λοιπόν και τον βοήθησε να κουβαλήσει το σιτάρι στον ώμο του. Ύστερα του είπε να σε συγχωρήσει ο Θεός και τον άφησε να φύγει. Ο ληστής έφυγε και ήταν πολύ έκπληκτος. Ένα ακόμα περιστατικό, πήγαν πάλι δύο κλέφτες να τον ληστέψουν πάλι στο χωράφι, πήγαν να τον κλέψουν ρεβίθια. Ο ίδιος λοιπόν πήγε εκεί πάλι, τους είπε να σας ευλογήσει ο Θεός, να τους ευλόγησε και τους βοήθησε να κουβαλήσουν τα ρεβίθια και να τα πάνε στο σπίτι τους. Επίσης τους είπε ότι να μην πουν σε κανέναν αυτό το συμβάν. Γενικά όπως βλέπουμε ο Άγιος Μύρωνας ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος που βοηθούσε πάντα και δεν τον έλεγε ακόμα και οι ληστές. Πίστευε, ας πούμε, ότι οι ληστές έπρεπε να το είχαν πραγματικά ανάγκη αυτό που κλέβανε και τους άφηνε. Στη συνέχεια λοιπόν όταν έφτασε κατάλληλη ηλικία ο Άγιος Μύρωνας παντρεύτηκε μια πιστή γυναίκα η οποία δυστυχώς πέθανε. Μετά το θάνατό της, ο Άγιος Μύρωνας αποφάσισε να ασχοληθεί πλήρως με τον Θεό. Διάβαζε δηλαδή τα Ευαγγέλια, προσευχότανε και ήταν πολύ θρήσκος, πίστευε πάρα πολύ, είχε πολύ βαθιά πίστη στον Θεό. Συνέχεια λοιπόν, όσο πέρασε καιρός, έγινε και ηχειροτονήθηκε, παιδί μου, αναγνώστης και στη συνέχεια χειροδονήθηκε πρεσβύτερος, καθώς αυξανόταν και η φήμη του. Επίσης ο Άγιος Μύρωνας συνέχισε να διδάσκει από εκεί και μετά με πολύ ζήλο, ας πούμε, το Λόγο του Θεού, δίδασκε τα Ευαγγέλια με τις πράξεις και τα έργα του Κύριου, αλλά και με το Λόγο. Αλλά όπως πούμε ήταν κυρίως με τις πράξεις και με τα έργα και με τα θαύματα που έκανε. Σιγά σιγά όμως η φήμη του απλώνονταν ακόμα πιο πολύ, μέχρι που πέθανε, ας πούμε, παιδί μου, όταν πέθανε ο επίσκοπος της Κρήτης, τον παρακαλάγανε, ακόμα και άρχοντες και λαός, να γίνει αυτός ο επόμενος επίσκοπος.
Ο ίδιος τελικά χειροτονήθηκε επίσκοπος Κνωσού. Έγινε. Συνέχεια λοιπόν θα δούμε και ένα ακόμα περιστατικό, ένα θαύμα του, το οποίο λέει ότι ήταν ο Άγιος Μύρωνας. Ήταν ακόμα πρεσβύτερος, εμφανίστηκε πέρα στο χωριό ένα λιοντάρι, τρόμαζε τον κόσμο και έπινε και το νερό από το πιάθι και δεν είχαν νερό και ζητήσαν από αυτό να βοηθήσουν. Αυτός λοιπόν που ήρθε το λιοντάρι που τρόμαζε τον κόσμο προσευχήθηκε και συνέχεια πήγε στο λιοντάρι και το απολύθωσε. Μέχρι και σήμερα στη σπηλιά του όπου ασκούσε ρε παιδί μου Άγιος, που προσευχότανε, μπορούμε να δούμε δίπλα από το αγίασμα, μπορούσαμε να δούμε το κεφάλι αυτό του θηρίου απολυθωμένου. Ο Άγιος Μύρωνας, επίσης ένα ακόμα θαύμα, το πούμε, ένα περιστατικό είναι όταν ήταν ας πούμε με συνόδερο παιδί μου και πήγαινε και έκανε περιοδία ας πούμε στην επαρχία του. Εκεί λοιπόν έπρεπε να περάσει από τον ποταμό, από το ποτάμι αυτό το Τρίτον, έτσι λέγονταν τότε. Σήμερα λέγεται Γιώφυλλο. Σε αυτό το ποτάμι λοιπόν το Τρίτον πήγε να περάσει, όμως ήταν χειμώνας και είχε πλημμυρίσει. Εκεί λοιπόν είχε την αρχιελατική του ράβδου, σταύρωσε τα νερά και σταμάτησε η του νερού, άλλαξε και μπόρεσε και πέρασε το ποτάμι. Στη συνέχεια έδωσε τη ράβδο του την αρχιελατική σε έναν διάκονο που ήταν μαζί του και σταύρωσε αυτό στα νερά. Και η πλημμύρα αυτή και η πορεία του Ιερού που ήταν πριν συνέχισε κανονικότητα. Τελικά ο Άγιος Μύρωνας συνέχισε το έργο του, συνέχισε να βοηθά τον κόσμο κτλ. Και πέθανε το 350 μετά Χριστόν περίπου. Και ουσιαστικά θεωρείται ότι πέθανε 100 χρονών. Πολύ μεγάλο σε ηλικία. Επίσης, πάμπολα είναι και τα θαύματα που έκανε με τα θανάτου. Μιλάμε για πάρα πολλά. Σκέφτομαι τώρα θα μιλήσουμε για ορισμένα τα οποία τα έκανε ας πούμε ρε παιδί μου την περίοδο της τουρκοκρατίας. Στο πρώτο θαύμα λοιπόν έχουμε έναν άνθρωπο, τον Χουσέιν Αγά, ο οποίος είχε πάρει μέρος σε σφαγή χριστιανών κιόλας, είχε τυφλωθεί και προσπάθησε να βρει γιατρούς και μάγους να τον κάνουν καλά. Όταν έμαθε λοιπόν ότι ο Άγιος Μύρωνας κάνει θαύματα, πήγε εκεί πέρα στην εκκλησία, εκεί στον τάφο του και γονάτισε και τον παρακαλούσε, ας πούμε, ρε παιδί μου, να του φτιάξει την όραση. Και έκατσε γονατιστός κατά τη διάρκεια όλης της Θείας Λειτουργίας. Ξαφνικά φώναξε, δόξα τω Θεώ, βλέπει. Πήγε λοιπόν στο αγίασμα εκεί στην σπηλιά, έπλυνε με αυτό το αγίασμα τα μάτια του και έγινε καλά και έβλεπε πια, δεν ήταν τυφλός. Από τότε λοιπόν μέχρι το 1859 που πέθανε έδινε δώρα εκεί πέρα στο ναό του Αγίου. Ένα ακόμα περιστατικό ήταν με πάλι εκεί πέρα του Κοκρατία, ήταν ένας άνθρωπος ο Μπεντρή Εφέντης, όπου άφησε τους κατοίκους εκεί πέρα να κάνουν ανακατασκευή του ναού του Αγίου Μύρωνα. Ένα γεγονός που ήταν πολύ σπάνιο τότε, δεν το επιτρέπανε. Όταν έμαθε αυτό ένας άλλος άνθρωπος, ο Χατζή Μουσταφάς, σκότωσε τον Εμπεντρή Εφέντη, τον θανάτωσε, τον εκτέλεσε και στη συνέχεια απαγόρευσε την επιδιόρθωση αυτού του ναού και επίσης προσπάθησε να κάνει αυτόν τον ναό τζαμί. Παρ' όλα αυτά όμως, όσο αυτός έφυγε από εκεί και πήγαινε προς το Ηράκλειο, αρρώστησε και πέθανε. Όπως βλέπουμε, αυτή ήταν η αντίδραση του Άγιου Μύρωνα, που με αυτή την αντίδραση έσωσε το ναό από την βιβλία, ας πούμε, και να γίνει τζαμί. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Ο λόγος που κάναμε βίντεο για τον Άγιο Μύρωνα είναι κυρίως διότι είχαμε τώρα πέρασε 8 Αυγούστου που είναι η μέρα που γιορτάζεται ο Άγιος Μύρωνας και γίνεται και πανηγύρι στο χωριό εκεί πέρα στην Κρήτη. Επίσης θέλουμε να μιλάμε και για άγνωστους Άγιους που δεν τους ξέρει πολύ το κοινό, αλλά πρέπει να τους γνωρίζει. Τέλος,
Εγώ προσωπικά ήθελα να κάνω ένα βίντεο με τον Άγιο Μύρωνα, διότι του έχω μία αδυναμία. Διότι έχω συγγενή όπου είναι από τον Άγιο Μύρωνα, έχω ρίζες από αυτό το χωριό, τον Άγιο Μύρωνα. Οπότε ήθελα να κάνω ένα βίντεο για τον Άγιο Μύρωνα, ώστε έτσι να τον μάθετε και εσείς. Να μάθετε τι καλός και αγαθός άνθρωπος ήταν. Αυτά είχα να πω λοιπόν. Να σας έχει ο Θεός όλους καλά.